Ο σημερινός μας προορισμός θα είναι η Πράγα, μια μαγευτική πόλη που νιώθεις ότι έχει βγει από παραμύθι. Πρόκειται για την πρωτεύουσα της Τσεχίας με πληθυσμό περίπου 1,3 εκατομμύρια. Το ιστορικό της κέντρο ανήκει στον κατάλογο μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και πραγματικά είναι μοναδικό. Πετάξαμε με μεσημεριανή πτήση από το Ελευθέριος Βενιζέλος στο αεροδρόμιο Βάτσλαβ της Πράγας και η πτήση διήρκησε 2,5 ώρες. Για να πάμε στο ξενοδοχείο μας είχαμε κλείσει ταξί για το οποίο δύο άτομα πληρώσαμε 24 ευρώ. Η διάρκεια της διαδρομής ήταν περίπου 30 λεπτά. Φτάσαμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μας. Αυτό το πύργο βλέπουμε από το δωμάτιό μας και έχει δίπλα κάποια γειτονικά σπίτια και ξενοδοχεία. Η Τσεχία έχει το δικό της νόμισμα, τις κορώνες, και το πρώτο πράγμα που κάναμε αφού βγήκαμε από το ξενοδοχείο ήταν να αλλάξουμε νόμισμα. Τις πήραμε τις κορώνες και σε καλή τιμή 1 ευρώ σε τιμή περίπου 25 κορώνες. Επειδή φτάσαμε απόγευμα στην Πράγα, η μέρα μας έκλεισε με μία περιπλάνηση στην περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο μας, όπου και επιστρέψαμε για ξεκούραση. Την επόμενη μέρα εξάλλου θα ξεκινούσαμε νωρίς τη βόλτα μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης, ανυπομονώντας να δούμε το αστρονομικό ρολόι και τα γύρω αξιοθέατα. Καλημέρα. Σήμερα θα μας δείξει το πρωινό του ξενοδοχείου. Ναι, πάμε να το δούμε. Ωραία. Πλούσιο πρωινό, έχει και αρκετά αλλαντικά, αυγά, ομελέτες που φτιάχνουν και όλου του είδους τα γλυκά. Thank you.
αξιοθέατα της πόλης. Εδώ κάθε ώρα όταν χτυπάει βγαίνουν οι 12 Απόστολοι από τα δύο παραθυράκια που βλέπουμε πάνω-πάνω και δεξιά και αριστερά υπάρχουν 4 φιγούρες. Είναι ο θάνατος που δείχνει πόσο μικρή είναι η ζωή. Δίπλα είναι ο Τούρκος που παρομοιάζει την Λαγνία. Αριστερά είναι άλλες δύο φιγούρες. Αυτός που κρατάει τον καθρέφτη υποδηλώνει τη Λαγνία. Και δίπλα ένας Εβραίος που δείχνει την απληστία. Δίπλα τους ακριβώς είναι οι δείκτες του ρολογιού που δείχνουν την ώρα από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και επίσης την κίνηση της Γης και της Σελήνης. Κεντρική πλατεία της Πράγας. Σωστά. Σωστά. Θα δούμε την Παναγία Τίν ακριβώς μπροστά μας. Παναγία Τίν. Ναι. Τώρα δεν έχει και πολύ κόσμο βέβαια. Όχι, εδώ ουσιαστικά είναι ένα μέρος που συνδυάζει πολλά διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ. Το κωδικό που είναι το αστρονομικό ρολόι και εδώ η Παναγία Τιτή. Και δίπλα έχουμε μπαρόκ και αναγεννησιακό στυλ. Και ακριβώς λίγο πιο πέρα είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου με επιρροή από τους Αυγουστίνους. Παρίσκα, που είναι μια εμπορική οδός με πάρα πολλές μάρκες. Βρισκόμαστε στην Εβραϊκή Συνοικία και τώρα θα δούμε την παλιά συναγωγή που βρίσκεται στην οδό Παρισίων, Παρίσκα. Σε αυτήν εδώ την περιοχή είχαν έρθει οι Εβραίοι κατά τον Μεσαίωνα. Είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο εβραϊκό γκέτο. Πλην όμως εδώ τα κτίρια γκρεμίστηκαν και σήμερα υπάρχουν μόνο 5 συναγωγές και μόνο αυτή που βλέπουμε μπροστά μας λειτουργεί. Βρισκόμαστε έξω από το παλιό εβραϊκό κημητήριο. Μέσα σε αυτό βρίσκονται περίπου 12.000 ταφόπλα και σορατές, αλλά μπορεί να υπάρχουν ως και 100.000 ταφές μέσα σε όλους αυτούς τους τάφους. Όλοι οι Εβραίοι, που ήταν μεγάλο γκέτο εδώ στη Πράγα, θάβονταν πάντα μέσα σε αυτό το χώρο. Απαγορευόταν να ταφούν οπουδήποτε αλλού και μέσα σε αυτό έχουν ταφεί και μεγάλες προσωπικότητες. Thank you.
μεσημεριανό γεύμα βλέπω κάτι σε γρήγορα. Ναι, ναι, κάτι γρήγορα να πάρουμε δυνάμεις, γιατί το βράδυ θα πάμε κάπου πολύ ωραία, που θα έχει φουλ φαγητό και χορό και κέφι. Ωραία, τι έχεις πάρει εδώ? Είναι ένα box με μπακέτες και πατατούλες και έχει μέσα κρεατικά, τοπικά. Μάλιστα. Πληρώσαμε 417 τσέχικες κορώνες και πήραμε και δύο αναψυκτικά σε αυτή τη μη μέσα. Yeah. Ετοιμαστήκαμε. Σήμερα θα πάμε σε μια παραδοσιακή τσέχικη ταβέρνα που λέγεται Παβούκα και θα φάμε από τα ντόπια φαγητά, θα δούμε μουσική και κάποιο θέαμα μας φυλάσσουν. Φτάσαμε στην ταβέρνα. Τώρα περιμένουμε τη σειρά μας, ε. Ναι, έχει μισούλα και εδώ. Mm. Τι σου έφερε για επόμενο πιάτο? Έφερε κάποιο είδους ζυμαρικό δικό τους και σπανακόπιτα ζεστή. We'll be right back.
βραδιά στην παραδοσιακή ταβέρνα. Το φαγητό μέτριο, αλλά το όλο σκηνικό ήταν εντυπωσιακό. Φωτιές, χορή, μουσική, φίδια, αξίζει σαν εμπειρία. Καλημέρα. Πού πάμε σήμερα? Σήμερα θα πάμε στην Καστρούπολη, ναι, και από εκεί θα κατηφορήσουμε με τα πόδια στο Λόφο Πετρίν και στο παρατηρητήριο. Μάλιστα, ωραία. Και είμαστε στην Καστρούπολη. Για 250 τσέχικες κορώνες το καθένα, που περιλαμβάνει πέρα από την εκκλησία και να μπει όλο το εσωτερικό. Όλο το εσωτερικό. Ναι. Μέσα δεν επιτρέπονται φωτογραφίες, ούτε βίντεο, οπότε... Πάμε. Βγήκαμε από τον Καθολικό Ναό του Αγίου Βίτου, μια αρκετά μεγάλη εκκλησία με πολλά εντυπωσιακά βιτρό και πολλά αγάλματα, χρυσά, σημαίνια. Αξίζει σαν εμπειρία. Εδώ βρισκόμαστε έξω από το Λορέτο. Είναι ένα μεγάλο μοναστήρι της πόλης, χτισμένο σε αναγεννησιακό ιταλικό ρυθμό. Το βασικό του κτίριο είναι το σπίτι της Παναγίας, που είναι πιστό αντίγραφο από το αντίστοιχο που βρίσκεται στην Ιταλία. Βρισκόμαστε στο Λόφο Πετρίν και μπροστά μας βλέπουμε το παρατηρητήριο Πετρίν. Είναι μια απομίμηση του πύργου του Άιφελ του Παρισιού, σε ύψος 5 φορές μικρότερο από τον πύργο του Άιφελ. Έχει 299 σκαλιά από τα οποία μπορείς να ανέβεις και να δεις από ψηλά τη θέα, και έχει και ασανσέρ με αντίτιμο. Ουρά τεράστια! Ναι, λίγα μέτρα το παρατηρητήριο Πετρίν βρίσκεται ο λαβύρινθος των καθρεφτών, που είναι μια ωραία εμπειρία για οικογένειες και ειδικά για τα μικρά παιδάκια. Ναι. Με εισιτήριο μπαίνεις και τώρα βλέπουμε ώρα αιχμής.
Έχει αρκετά παιδάκια. Στο λόφο Πετρίν, σε ένα μπαλκόνι θέας και κάτω έχουμε όλη την Πράγα στο πιάτο μας. Απίστευτη θέα, ε! Ωραία είναι, έχει λίγο μύθι, δεν είναι καθαρό το τοπίο, αλλά σε ανταμείβει το περπάτημα. Εκτός από όμορφο είναι και τεράστιο αυτό το πάρκο, ε! Ναι, τεράστια έκταση, πολλά φυτά, πολλά λουλούδια, πολλά δέντρα. Το έχουν γενικά περιποιημένο. Και έχει και πολύ κόσμο. Καλά, βέβαια, βοηθάει και ο καιρός. Είναι πολύ ωραίο σήμερα. Γενικά εδώ η Καστρούπολη, ο λόφος Πετρίν, έχει μια πανοραμική και ωραία θέα της πόλης της Πράγας. Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στο λόφο Στράχοφ, που έχει μέσα και μοναστήρι και βιβλιοθήκη και ένα μουσείο μινιατούρας και εδώ είναι έξω ένα μπαλκόνι που βλέπουμε τη θέα όλη της πόλης. Ακολουθώντας εκείνο τον δρόμο κάτω προς τα πάμε τώρα, έχει και κάποιους αμπελώνες. Πάμε! Λόνες που λέγαμε. Ναι. Έχουν κάπως... είναι φυτεμένοι σε... με κλίση αυτή, όχι τόσο πολύ. Αλλά... εάν δούμε προς τα κάτω, έχουν φυτέψει με κλίση. Μετά την βόλτα μας στη Καστρούπολη, το λόφο Πετρίν και το λόφο Στράχοφ με το μοναστήρι του και τους αμπελώνες, κατηφορίζουμε σιγά σιγά να πάμε στη μικρή συνοικία και από εκεί στην παλιά πόλη. Τουλάχιστον εδώ έχει κατηφόρα. Σε αυτό το σημείο τελειώνει το πρώτο μέρος από την επίσκεψή μας στην Πράγα. Στο επόμενο μέρος θα θαυμάσουμε τη μαγευτική γέφυρα του Καρόλου με τα γάλματά της, θα επισκεφτούμε τη φοβερή βιβλιοθήκη Κλεμεντίνου και θα θαυμάσουμε τη μοναδική θέα από τον πύργο που στεγάζεται. Θα συναντήσουμε στις βόλτες μας μοναδικά αρχιτεκτονικά κτίρια, όπως το αναγεννησιακό κτίριο του Εθνικού Μουσείου στην πλατεία Βάτσλαβ και την Εθνική Όπερα, αλλά και πιο σύγχρονα έργα, όπως αυτά του πλήκτη David Τσέρνη. Επίσης, θα πραγματοποιήσουμε μια ημερήσια εκδρομή στο παραμυθένιο Τσέσκι Κρουμλόφ. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι μοναδικές. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι!